Γεια σας από Digital Life. Στα χέρια μας κρατάμε το Samsung Galaxy Tab 11. Είναι η πρόταση που έχει δεχθεί τις περισσότερες μιμήσεις από οποιαδήποτε άλλη στην βιομηχανία των φορητών συσκευών. Είναι ο αντικαταστάτης του 11V. Ουσιαστικά μετά την ανακοίνωση και τη διάθεση του πλέον καταργήθηκε το 11V που το είχε αποκλειστικά μέχρι σήμερα η Vodafone. Να πούμε ότι αυτό είναι το λεπτότερο τάμπλετ στον κόσμο, δεν το έχουμε βάλει τη θήκη του, ωστόσο μπορείτε να το καταλάβετε. Μάλιστα η θήκη του είναι, μας αρέσει πάρα πολύ, γιατί είναι σαν φάκελος που κλείνει και έχει μαγνητικό κάλυμα, το οποίο το κρατάει σταθερά, μπορείτε να το δείτε και εδώ, και δεν αυξάνει το πάχος του. Η συσκευή, όπως είπαμε, είναι λεπτότερη από το iPad 2. Δεν έχει μικρότερο μέγεθος, γιατί έχει δεκάρα οθόνη με ανάλυση 1280x800 pixels. Παρ' όλα αυτά είναι μικρότερο και έχει βάρος στα 565 γραμμάρια, περίπου 50 γραμμάρια πιο ελαφρύ από το iPad 2. Να πούμε επίσης ότι παρότι έχει τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά με το iPad 2, με τη διαφορά ότι έχει 1 GB μνήμης αντί για 512, η πλοήγηση στο ίντερνετ είναι πιο γρήγορη. Εδώ έχουμε συνδεθεί μέσω Wi-Fi, μπορείτε να δείτε την ιστοσελίδα μας. Βλέπετε, είναι αρκετά smooth σε απόκριση στο zoom in και zoom out. Επίσης, ως γνωστόν, υποστηρίζει flash. Γενικά, η εμπειρία για μας είναι καλύτερη εφόσον δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός που θέτει όπως το iPad 2. Κατά τα άλλα, υπάρχουν κάποιες αλλαγές, εδώ μπορείτε να δείτε, κατά τα άλλα υπάρχουν κάποιες αλλαγές που αφορούν στο λειτουργικό, το οποίο έχουν δεχτεί τη φροντίδα της Samsung. Βλέπετε διαφορετικές γραμματοσειρές. Εδώ, ας πούμε, μπορούμε να δοκιμάσουμε να δείτε το πληθυρολόγιο, το οποίο προσωπικά δεν μας αρέσει πολύ, μας φαίνεται αρκετά χοντροκομμένο. Παρ' όλα αυτά, είναι πολύ βολικό, δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει κάποιος λάθος. Φυσικά, έχει την έκδοση 3.1, πρόκειται να αναβαθμιστεί σύντομα και με όποια άλλη έκδοση κυκλοφορήσει από την Google. Βλέπετε αυτό που κάνει και πιθανόν να ενοχλήσει είναι μερικά σπασίματα στον τρόπο που μπαίνει και βγαίνει το μενού. Βλέπετε εδώ πέρα ότι κάνει κάποια πράγματα τα οποία δεν τα κάνει το iOS. Παρ' όλα αυτά, αυτό δεν είναι πρόβλημα του Samsung Galaxy Tab. Αυτό είναι θέμα λειτουργικού. Φανταζόμαστε ότι θα το διορθώσει κάποια στιγμή η Google. Παρ' όλα αυτά, ακόμη και έτσι, θεωρούμε ότι αυτό είναι το καλύτερο tablet που κυκλοφορεί μέχρι στιγμής, και γιατί είναι καλά κατασκευασμένο, και γιατί είναι λεπτό, και γιατί υποστηρίζει flash, και γιατί έχει φανταστική οθόνη. Πραγματικά είναι η καλύτερη οθόνη που έχουμε δει μέχρι τώρα. Θα κάνουμε και ένα συγκριτικό με το iPad 2 να το δείτε κι εσείς. Και κοστίζει και φτηνότερα, έστω και κατά 50 ευρώ, σε σχέση με την αντίστοιχη έκδοση του iPad 2. Αυτά από το digitallife.gr.